Πρόταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταργείται το γραφείο του ΕΟΤ τόσο στην Κομωτινή όσο και αυτό της Καβάλας. Η μερίδα με θέμα αξιολόγηση, νέες πειθαρχικές διατάξεις, επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών. Εκδήλωση με θέμα την αξιολόγηση των καθηγητών στα σχολεία από το ΠΑΜ Εκπαιδευτικών. Κρίσιμη η σημερινή συνέλευση των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας. Κρίνεται το μέλλον των κινητοποιήσεων. Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχώρησαν οι εργαζόμενοι στις εφορίες. Μεγάλη συμμετοχή στην Καβάλα. Το θέμα της αξιοποίησης του Διόνυσου στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ένοχοι κρίθηκαν στο μονομελές στο Λιμένα οι 10 από τους 12 ναυτεργάτες της Θάσου που ήταν κατηγορούμενοι για περιφρούρηση απεργίας το 2009. Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Εκδήλωση εις ανάμνηση της πράξης αντίστασης μερικών καβαλιωτών δικηγόρων στο δικτατορικό καθεστώς της 21η Απριλίου του 1967. Έρχεται τσουχτερό χαράτσι για φωτοβολταϊκά σε στέγες. Άκης Τσοχατζόπουλος είμαι θύμα κρατικής βίας. Μάλιστα, αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις για σήμερα. Έχουμε πολλά και σημαντικά. Το βράδυ στις 10 θα κάνουμε και μια εκπομπή για τις εκδηλώσεις, ξέρετε, αυτό το αντιφά που γίνεται στην πόλη μας. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Είδαμε πολλά και διάφορα τις τελευταίες ημέρες. Νόμους να ανακαλύπτονται, δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης να λένε περίεργα πράγματα. Κανείς όμως δεν πιάνει το θέμα από την αρχή, το πιάνουν από εκεί που θέλουν οι άλλοι. Αλλά εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει σχέση με την τοπική κοινωνία. Σας είχαμε πει από πριν 2 εβδομάδες περίπου ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα θέμα που έχει σχέση με τη δημόσια διοίκηση, με τη λειτουργία του κράτους εν γέννη, αλλά θα το πάρουμε έτσι λίγο χαλαρά σήμερα. Είναι το πρώτο κομμάτι που αρχίζουμε και ξεκινάμε να βγάζουμε και να ξετυλίγουμε. Καθώς πολλά θα γίνουν τις επόμενες μέρες, ξέρουμε ότι κάτι ετοιμάζεται εκεί στην Πέραμο, προς Αμολόφους εκεί πλευρά και εκεί κάτι ετοιμάζεται. Όλα αυτά σιγά σιγά θα δουν το φως της δημοσιότητας. Αυτό μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Από ποιο μέσο, με τι τρόπο, αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί οι εποχές είναι και δύσκολες. Αλλά ότι θα βγουν, σίγουρα θα βγουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τι έγινε πριν μερικές μέρες με τον Όμιλο Τρίτων και επανερχόμαστε για το σχολιασμό και πολλά και ωραία. Πάμε στο ρεπορτάζ, παρακαλώ. Κατέστρεψε η εκτιματική υπηρεσία την περίφραξη. Εμείς, με βάση τον νόμο, είμαστε υποχρεωμένοι να απομακρυνθούμε. Εμείς, λοιπόν, βγάλαμε την περίφραξη. Εμείς, σαν διοίκηση, μερεμνήσαμε για την απομάκρυση των σκαφών από τον χώρο συντήρησης. Και αυτό ήταν ως ένδειξη καλής θέλησης της εφαρμογής του νόμου. Αυτό όμως που η διοίκηση αυτή τη στιγμή θέλει να ρωτήσει είναι αν άραγε αυτή η εφαρμογή του νόμου εφαρμόζεται προς πάσα κατεύθυνση. Γιατί μιλάμε για μια αποβολή η οποία ουσιαστικά έχει τελεσιδική, συντελεσίδικη η απόφαση αυτή της αποβολής, της διοικητικής αποβολής από τον χώρο αυτό. Για ποιον λόγο δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω, γιατί ένας όμιλος μη κερδοσκοπικός, αθλητικός, αλλιευτικός, ερασιτεχνικός προπάντων, ο οποίος το μόνο που κάνει αυτή τη στιγμή είναι να δίνει κοινωνικά προς τον καβαλιώτικο κόσμο, δίνει κοινωνικά, πώς αυτός ο όμιλος καλεί την πίστη στα καλά του καθουμένου, κυριολεκτικά στα καλά του καθουμένου, όχι ότι δεν υπήρχε προγενέστερη δικαστική διάνοιξη με τα δημόσια κτήματα, αλλά στα καλά του καθουμένου μέσα σε ένα μήνα ήρθε η διοικητική αποβολή, η τελεσίδικη. Θα ήθελα να ρωτήσω άραγε, επειδή κάπου θεωρώ ότι άνοιξε ο ασκός του Αιώλου, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή η διοικητική αποβολή, η απόφαση αυτή, όπως πάρθηκε σε ένα μήνα, άραγε πάρθηκε ποτέ σε κάποιον άλλο φορέα? Άραγε ο νόμος αυτός εφαρμόστηκε μέσα σε ένα μήνα για όλους τους υπόλοιπους? Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε πιστοί στην εφαρμογή του νόμου, είμαστε νομοταγείς. Δεν έχουμε πρόβλημα στο να εφαρμόσουμε τον νόμο. Έχουμε κάποιες προς το παρόν προφορικές εγγυήσεις ότι ο χώρος αυτός θα αποδοθεί πάλι σε εμάς. Οι οποίες προφορικές εγγυήσεις θα γίνουν και γραπτές με τις ενέργειες τις οποίες έχει προβεί η διοίκηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσουμε τον λόγο μας, ότι θα επανέλθει σε εμάς ο χώρος αυτός. Και με αυτήν την σκέψη θα ήθελα να ρωτήσω άραγε, για ποιον λόγο στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε ότι οι νόμοι μας είναι λίγο ελαστικοί. Για ποιον λόγο αυτή η πίεση της εφαρμογής αυτής της διοικητικής αποβολής στον Όμιλο Τρίτων? Να επανέρχομαι πάλι σε αυτό. Δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουμε πάρα πολλούς υποστηριχτές, όπως είναι οι παρόντες, όπως είναι το Center, όπως είναι και άλλα μέσα περιφερειακής ενημέρωσης.
όλη η καβάλα, όσοι γνωρίζουν τον όμιλο αυτό, υπόψη ότι η ιστορία του ομίλου εδώ πέρα διδάσκει πάρα πολλά. Ακτιματικά, τα δημόσια κτήματα προσπαθούν να εφαρμόσουν στην πλάτη του αδύναμου κατά γράμμα τον νόμο. Σας είχαν ενημερώσει πιο μπροστά? Για την διοικητική αποβολή την άμεση ήρθε χαρτί. Δεν ήρθε καμία ενημέρωση. Είχαμε δικαιωθεί. Όχι βέβαια. Με την τελεσίδικη απόφαση όχι. Είχαμε δικαιωθεί στην πρωτοβάθμια έφεση που είχαμε κάνει. Εξ ανάγκης, από ό,τι καταλαβαίνω, τα δημόσια κτήματα κάνανε ένσταση έφεση κατά της απόφασης αυτής. Δυστυχώς, για ποιον λόγο δεν μπορούσα να καταλάβω, ανατράπηκε 100% αυτή η απόφαση της δικαίωσής μας. Θα πρέπει δηλαδή να εφαρμοστεί ο νόμος. Η ΔΗ λέει θα έρθει και θα γκρεμίσει τι? Την προσφορά της 20ετίας του ομίλου προς το κοινό, προς τον λαό, προς την καβάλα. Τι να γκρεμίσει? Ανοίχθηκε ο ασκός του αιώλου για αυτήν την απόφαση. Δεν ξέρω από πού ορμόμενη. Εγώ υποψιάζομαι κάτι, δεν θέλω να το εκφράσω δημοσίως αυτή τη στιγμή. Θα έρθει όμως η ώρα. Αν τυχόν και βγω αληθινός, θα λυπηθώ πάρα πολύ. Καβάλα αγαπάει τις ομορφιές, αγαπάει το περιβάλλον, αγαπάει τη θάλασσα, αγαπάει κυρίως αυτούς που προσφέρουν σε αυτόν τον τομέα. Ποιοι δεν έχουν λάβει κάποια προσφορά από τον όμιλο Τρίτωνα? Ποιοι? Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει φορέας που να μην έχει λάβει από τον όμιλο Τρίτων. Και φυσικά, αντιστρόφως, όλοι αυτοί έχουν βοηθήσει τον όμιλο Τρίτων. Το πώς θα βγουν όλα σιγά σιγά στη φόρα, ίσως μαζί με τις υποψίες τις οποίες έχουμε. Κρύα απόφαση, τελεσίδικη, έρχεται κάποιος και λέει: κύριε, σας αποβάλλουμε, θα σας γκρεμίσουμε αν τυχόν. Και η φρασιολογία από τα δημόσια κτήματα, λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, αυτό θα το πω, είναι ότι εμείς εκείνο το μέρος το θέλουμε να το κάνουμε αεροδρόμιο, να γίνει αεροδρόμιο. Δηλαδή να ρίξουμε ακόμα και τα τσιμέντα τα οποία έχουν χτιστεί εδώ πέρα. Να κάνουμε τι? Βούρκο, για να πατάνε πάλι οι γυναίκες με τα μωράκια τους μέσα στα χώματα και μέσα στις λάσπες. Οπότε κινδυνεύει γι' αυτό εδώ το κτίριο που βλέπουμε, το έχουμε από πίσω μας? Κινδυνεύει, μάλιστα. Με βάση τον νόμο κινδυνεύει. Έρθουν να ξυλώσουν και τον Άγιο Νικόλα, να το κάνουν αεροδρόμιο για εκείνο. Ας έρθουν να ξυλώσουν και τις ελίτσες μας, γιατί κάτι ξέρουμε κι εμείς. Ας έρθουν να ξυλώσουν τα παρτέρια. Ας έρθουν να ξυλώσουν οτιδήποτε. Ο φωτισμός, ο οποίος εδώ πέρα είναι δημόσιος, είναι δημοτικός, είναι το Δήμο της Καβάλας και αυτά. Ας έρθουν να τα ξυλώσουν όλα. Ας πάμε στη Χαβούζα που ήμασταν πριν από 30 χρόνια. Μάλιστα, αυτά έγιναν πριν λίγο καιρό. Και έχουμε κοντά μας στο στούντιο τον πρόεδρο του Ομίλου Τρίτων, τον κύριο Νίκο Μουζάκη. Καλησπέρα, κύριε Μουζάκη. Καλησπέρα, κύριε Κουλίβα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πότε ιδρύθηκε ο Όμιλος? Το καταστατικό μας, κύριε Κουλίβα, έχει εγγραφεί το 1994. Θέτω όμως υπόψη ότι υπάρχουμε τουλάχιστον μία πενταετία πιο μπροστά. Ανεπίσημα, σαν όμιλος. Αλλά το καταστατικό μας έχει έναρξει το 1994. Στο χώρο οικία οπότε βρίσκεστε? Στο χώρο εκεί βρισκόμαστε από το 1989. Από το 1989, περίπου δηλαδή. Πάμε στα 20. Ούτε λίγο δεν πολύ, κοντά στα 25 χρόνια. 25-26 χρόνια, μάλιστα. Περίπου 25 χρόνια, μάλιστα. Λοιπόν, για ποιο λόγο βλέπουμε ότι εκτελέστηκε μία απόφαση? Είχαμε διοικητική αποβολή, σας έβγαλαν από το χώρο. Σε αυτό το χώρο, όλα αυτά τα χρόνια, τις εργασίες που έγιναν εκεί, τις παρεμβάσεις, τις κάνατε αυθαιρέτως, τις κάνατε από μόνοι σας, δεν ρωτήσατε κανέναν, υπήρχε συνεργασία με τις αρχές? Να ενημερώσουμε λοιπόν τον κόσμο της Καβάλας, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Παρεπιπτόντως ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά εσάς αλλά και το κανάλι για το βήμα το οποίο μας δίνετε, να ακουστούν οι απόψεις μας, να ακουστούν. Εμάς είναι η δουλειά μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ εκ μέρους του Προεδρείου, εκ μέρους του ΔΣ, αλλά και όλου του ομίλου, του Ελευτικού Ερασιτεχνικού Ομίλου Τρίτων. Λοιπόν, εμείς όπως είπαμε καταστατικά βρισκόμαστε εκεί από το 1994. Όταν πήγαμε εκεί πέρα σαν μια ομάδα, λέγοντας μια μικρή ιστορία, συγκεντρωθήκαμε, δημιουργήσαμε το σώμα, κατεβήκαμε στις εκλογές, εκλεχθήκανε τα τότε προεδρία κανονικά και αρχίσαμε σιγά σιγά εκείνο τον χώρο τον οποίο όλοι οι παλιότεροι καβαλιώτες και ειδικά οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης τον θυμούνται, όταν αρχίσαμε σιγά σιγά να τον διαμορφώνουμε. Η διαμόρφωση αυτού του χώρου με προσωπική εργασία αλλά και με τη βοήθεια των φορέων έγινε σε μακρόχρονη διάρκεια κατάσταση. Συγγνώμη. Λοιπόν, όλοι οι φορείς όταν είδανε ότι ορισμένοι νοικοκύριδες
Και το τονίζω αυτό και δεν το βάζω καθόλου εντός παρεθέσεως, γιατί από ό,τι βλέπω νοικοκύριδες κυνηγάνε. Δεν κυνηγάνε αυτούς που δεν έχουν προσφέρει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Όλες αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Μην βιάζεις, θα τα πούμε. Όταν λοιπόν ορισμένοι φορείς τότε με πρωτοστάτη το Δήμο της Καβάλας, υπό την Προεδρία, υπό την Δημαρχία του αείμνηστου του κ. Αθανασιάδη, είδε ότι εκεί κάτι πάμε να κάνουμε εμείς, να ομορφαίνουμε το περιβάλλον, να έχουμε δηλαδή έναν χώρο τον οποίο θα τον προσέξουμε. Άρχισαν λοιπόν οι φορείς σιγά σιγά να μας στηρίζουν. Όταν λέω να μας στηρίζουν, όχι προφορικά, όχι μόνο προφορικά, όχι προχωρήστε. Εμείς είμαστε εδώ εμπράκτος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η διαμόρφωση του χώρου αυτού έγινε με προσωπική πρωτοβουλία δικιά μας, αλλά είχαμε όλη την στήριξη όλων των φορέων. Και αναφέρω υλικά από φορείς. Δεν θέλω να ονομάσω τώρα για να μην φέρω κάποιες μνήμες. Θα ονομάσω όμως το δασαρχείο το οποίο το τιμώ. Το δασαρχείο μας έκανε δωρεάν τα γραφεία μας που είναι εκεί πέρα. Το δασαρχείο. Που γνώριζε που θα το βάλετε. Εννοείται ότι το γνώριζε. Μας το έκανα δωρεάν. Εμείς ήμασταν εκεί πέρα. Ξεκινήσαμε από ένα παγκάκι. Για να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση. Η νομαρχία σας στήριξε. Βεβαίως. Ο τότε Δήμος σας στήριξε. Βεβαίως. Η τότε Περιφέρεια σας στήριξε. Βεβαίως. Όλοι οι φορείς. Όταν λέμε όλοι οι φορείς, εννοούμε όλοι. Όχι, να πούμε τα ονόματα. Δεν είναι κακό. Το αποτέλεσμα έχει ως εξής. Έχουμε φωτογραφίες. Με συγχωρείτε, έχουμε φωτογραφίες σιγά σιγά να βλέπουμε. Ποιοι πήγαν εκεί, έφαγαν, ήπιαν. Θα τους δείξουμε εμείς, κύριε. Παρακαλώ, κύριε Μουτζάκη. Ο κόσμος να δει τις εικόνες. Γιατί τώρα εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Η στήριξη αυτή δεν έγινε με τυχόν ανταποδοτικά τέλη, για να το διορθώσω αυτό. Δηλαδή δεν έγινε στήριξη το να έρθουν και να φάνε. Απλώστατα. Ο Όμιλος, διαμέσω των ΔΕΛΤΑ. Κάνατε κάποιες εκδηλώσεις. Κάναμε κάποιες εκδηλώσεις. Κάνατε τη γιορτή της Αρδέλας, παραδείγματος. Τη γιορτή της Αρδέλας. Έχουμε την εκδήλωση της ρήψης του Σταυρού, τον Αγιασμό των Υδάτων, που συγκεντρώνονται τρεις ενορίες κάθε 6 Δεκεμβρίου στον Αγιασμό λοιπόν, των Υδάτων. Ας ξεκινήσουμε, παρακαλώ, από αυτή την εικόνα, την προηγούμενη εικόνα που μας δείξατε. Από την προηγούμενη, πάμε στην προηγούμενη. Στην προηγούμενη εικόνα, παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε, παρακαλώ, από την εικόνα που έχουμε τη βράβευση από εκεί. Λοιπόν, κύριε Μουτζάκη, ένα-ένα θα τα δούμε τη σειρά και θα πούμε και το ιστορικό. Μην αγχώνεστε, απλά να δει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Γιατί πιθανόν κάποιοι που δεν είναι της περιοχής δεν γνωρίζουν. Να δούμε αυτή την εικόνα, παρακαλώ.